Άρνος, online μελέτη και βρισκόμαστε, παιδιά, στην πρώτη άσκηση από το τετράδιο εργασιών, η οποία λέει η Δανάη, να η Δανάη, παιδιά, στο γελοποίησε, λέει, τους παρακάτω αριθμούς. Να παρατηρήσεις τον πίνακα και να συμπληρώσεις σε ποιο ψηφίο έγινε η γελοποίηση. Λοιπόν, παιδιά, η Δανάη είχε τον αριθμό 15,987. Μετά τη στογγυλοποίηση έγινε ποιος αριθμός, 15,99. Δηλαδή, παιδιά, εδώ βλέπετε ότι η αλλαγή έχει γίνει, παιδιά, σε αυτό εδώ το νουμεράκι. Δηλαδή, στα εκατοστά. Τα εκατοστά εδώ ήταν 8 και ξαφνικά, ουοπ, τι έγινε, 9. Έτσι. Άρα, παιδιά, η αλλαγή εδώ παρατηρείται, παιδιά, στο ψηφίο των εκατοστών. Άρα, παιδιά, το ψηφίο που έγινε στο γελοποίηση, παιδιά, που είναι στα εκατοστά. Και μάλιστα, παιδιά, αν θέλετε να το κάνουμε και επιτόπου, εάν εμείς τον αριθμό 15,987 το στογγυλοποιήσουμε στα εκατοστά, δηλαδή εδώ, ο κανόνας τι λέει? Ο κανόνας λέει, εξετάζουμε το ψηφίο που βρίσκεται αμέσως δεξιά. Ποιο ψηφίο είναι αμέσως δεξιά? Αμέσως δεξιά, παιδιά, είναι το 7. Λοιπόν, λέει, αν το ψηφίο που είναι αμέσως δεξιά είναι ένα από αυτά εδώ, τότε κάνουμε αυτά τα βήματα. Εάν όμως το ψηφίο που είναι αμέσως δεξιά είναι κάποιο από αυτά εδώ, τότε κάνουμε αυτά τα βήματα. Εμάς, παιδιά, το ψηφίο που είναι αμέσως δεξιά, όπως είπαμε, είναι το 7. Άρα, παιδιά, είναι αυτό εδώ. Άρα θα κάνουμε τα βήματα που λέει εδώ. Τι λέει? Το ψηφίο αυτό και όλα όσα είναι δεξιά του αντικαθίστανται με το 0. Άρα, παιδιά, αυτό εδώ πέρα θα γίνει τι? Αυτό εδώ θα γίνει 0, ωραία. Και αυξάνουμε, λέει, κατά μία μονάδα το ψηφίο όπου κάνουμε τη στογγυλοποίηση. Το ψηφίο, δηλαδή, όπου κάνουμε, παιδιά, τη στογγυλοποίηση, που είναι, όπως είπαμε, τα εκατοστά, το οχταράκι, το αυξάνουμε κατά μία μονάδα. Άρα, αντί για 8, πώς θα γίνει? 9. Άρα, παιδιά, δεν πήραμε πράγματι 15,99. Το μηδενικό δεν πιάνει, είναι στο τέλος. Άρα, πράγματι, παιδιά, η στογγυλοποίηση έγινε στο ψηφίο των εκατοστών. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Ο αριθμός, παιδιά, πριν τη στογγυλοποίηση ήταν 100,923. Μετά τη στογγυλοποίηση έγινε 101. Άρα, παιδιά, εδώ παρατηρούμε ότι έγινε αλλαγή που? Έγινε αλλαγή, παιδιά, στις μονάδες. Εδώ οι μονάδες ήταν 0 και ξαφνικά οι μονάδες έγιναν 1. 1 μονάδα. Άρα, παιδιά, ουσιαστικά το ψηφίο στο οποίο έγινε η στογγυλοποίηση είναι ποιο? Το ψηφίο των μονάδων. Δηλαδή, παιδιά, στις μονάδες έγινε η στογγυλοποίηση. Και πάμε, παιδιά, να το κάνουμε, να το διαπιστώσουμε και η διεισόμαση. Άμα πάρουμε αυτόν εδώ τον αριθμό που είναι 100,923, οι μονάδες ποιες είναι? Οι μονάδες είναι αυτό εδώ το ψηφίο, το 0. Ο κανόνας τι λέει? Ο κανόνας, παιδιά, λέει, προσδιορίζουμε τη θέση που κάνουμε τη στογγυλοποίηση. Εντάξει, την προσδιορίσαμε, είναι οι μονάδες. Εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό, παιδιά, εξυπακούεται. Δεύτερον, εξετάζουμε, λέει, το ψηφίο που βρίσκεται αμέσως δεξιά. Ποιο ψηφίο είναι, παιδιά, αμέσως δεξιά? Το 9. Αν αυτό το ψηφίο που είναι αμέσως δεξιά είναι ή το 0 ή το 1 ή το 2 ή το 3 ή το 4, κάνουμε αυτά τα βήματα. Εάν όμως το ψηφίο που είναι αμέσως δεξιά είναι ή το 5 ή το 6 ή το 7 ή το 8 ή το 9, κάνουμε τα άλλα βήματα. Εμάς, παιδιά, το ψηφίο που είναι αμέσως δεξιά είναι, όπως είπαμε, το 9. Άρα είναι αυτό εδώ. Άρα τι βήματα θα κάνουμε? Θα αντικαταστήσουμε αυτό το ψηφίο και όλα όσα είναι δεξιά του με το 0. Άρα, παιδιά, αυτό το ψηφίο αντικαθίσταται με το μηδενικό και όλα όσα είναι δεξιά του αντικαθίσταται με μηδενικό. Πολύ ωραία. Και αυξάνουμε, λέει, κατά μία μονάδα το ψηφίο της θέσης στην οποία κάνουμε τη στογγυλοποίηση. Το ψηφίο της θέσης, παιδιά, όπου κάνουμε τη στογγυλοποίηση, που, όπως είπαμε, είναι οι μονάδες, το μηδενικάκι, αυτό το ψηφίο το αυξάνουμε κατά 1. Άρα, αντί για 0, πώς θα γίνει? 1. Άρα, παιδιά, δεν πήραμε πράγματι 101. Τα μηδενικά, είπαμε, όταν τα μηδενικά είναι στο τέλος του δεκαδικού μέρους, δεν πιάνουν, έτσι δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Άρα, παιδιά, πράγματι στο γελοποίηση, ναι, έγινε στις μονάδες. Πάμε, παιδιά, στον επόμενο αριθμό.
Πριν τη στρογγυλοποίηση, ο αριθμός ήταν 0,341. Μετά τη στρογγυλοποίηση έγινε 0,34. Δηλαδή, παιδιά, για διευκόλυνση, δες το σαν 0,340. Έτσι, όσα ψηφία έχει αυτός, να έχει και αυτός. Έτσι, για να μας είναι λιγάκι πιο εύκολο. Άρα, παιδιά, εδώ παρατηρούμε τι. Παρατηρούμε, παιδιά, ότι ουσιαστικά ο αριθμός είναι ίδιος, μόνο που εδώ τα χιλιοστά ήταν 1, εδώ τίποτα. Εδώ, παιδιά, τίποτα. Είναι σαν να χάθηκαν, έτσι. Η στρογγυλοποίηση, παιδιά, που έγινε λοιπόν σε αυτόν εδώ τον αριθμό, σε ποιο ψηφιάκι, για να δούμε. Η Μαρία λέει, τι λέει η Μαρία, δάσκαλε, μήπως η στρογγυλοποίηση, δάσκαλε, έγινε εδώ πέρα, στο τεσσαράκι, στα εκατοστά. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρουμε, να δοκιμάσουμε αυτό που λέει η Μαρία. Αν αυτό που λέει η Μαρία είναι σωστό, θα μας προκύψει ο αριθμός 0,34. Αν όμως είναι κάτι άλλο, θα δοκιμάσουμε, παιδιά, άλλες λύσεις. Εάν λοιπόν, παιδιά, η στρογγυλοποίηση γίνεται εδώ πέρα στο τεσσαράκι, που είναι το ψηφίο των εκατοστών, για να δούμε. Για να το στρογγυλοποιήσουμε. Στρογγυλοποιήστε, παιδιά, αυτό τον αριθμό στο 4, στα εκατοστά. Να δούμε αν μετά τη στρογγυλοποίηση θα μας δοθεί αυτό. Πρώτο βήμα της στρογγυλοποίησης, τι λέει. Βρίσκουμε, λέει, πρώτα απ' όλα, προσδιορίζουμε τη θέση του ψηφίου όπου θα κάνουμε τη στρογγυλοποίηση. Ας πούμε, παιδιά, ότι την προσδιορίσαμε. Είναι τα εκατοστά που είπε η Μαρία. Να δούμε αν είναι σωστό. Επόμενο βήμα. Εξετάζουμε το ψηφίο που βρίσκεται αμέσως δεξιά. Αμέσως δεξιά, παιδιά, ποιο ψηφίο είναι? Ο άσος. Το 1. Αν αυτό το ψηφίο που είναι αμέσως δεξιά είναι ή το 0, ή το 1, ή το 2, ή το 3, ή το 4, θα κάνουμε αυτά τα βήματα. Εάν όμως το ψηφίο που είναι αμέσως δεξιά είναι ή το 5, ή το 6, ή το 7, ή το 8, ή το 9, θα κάνουμε τα άλλα βήματα. Εμάς, παιδιά, το ψηφίο που είναι αμέσως δεξιά είναι το 1. Επομένως, παιδιά, είναι εδώ πέρα. Αυτό. Άρα θα κάνουμε τα βήματα που αναγράφονται εδώ πέρα. Δηλαδή, αντικαθιστούμε, λέει, το ψηφίο αυτό και όλα όσα είναι δεξιά του με το 0. Άρα, παιδιά, αυτός εδώ ο άσος αντικαθίσταται και γίνεται 0. Άρα τι πήραμε πράγματι? Το 0,340. Εντάξει, το μηδενικό δεν το λαμβάνουμε υπόψη όταν είναι στο τέλος του δεκαδικού μέρους, άρα τι πήραμε? Το 0,34. Να το, αυτό που είπε η Μαρία. Άρα η Μαρία, παιδιά, είχε δίκιο. Πράγματι, λοιπόν, παιδιά, η στρογγυλοποίηση που έγινε, η στρογγυλοποίηση είναι στο τεσσαράκι, δηλαδή έγινε στο ψηφίο των εκατοστών. Έγινε, λοιπόν, παιδιά, στα εκατοστά, έτσι. Γράφουμε, λοιπόν, εδώ ότι έγινε στα εκατοστά. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, παιδιά, τι έχουμε? Ότι τον πρώτο αριθμό το στρογγυλοποίησαμε στα εκατοστά και πήραμε αυτό το αποτέλεσμα. Τον δεύτερο αριθμό το στρογγυλοποίησαμε στις μονάδες και πήραμε αυτό το αποτέλεσμα. Και τον τρίτον αριθμό το στρογγυλοποίησαμε στα εκατοστά και πήραμε αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε, παιδιά, και στο τελευταίο. Έχουμε τον αριθμό 502,623 πριν τη στρογγυλοποίηση. Μετά τη στρογγυλοποίηση έγινε 502,6. Δηλαδή, παιδιά, θα έλεγε κανείς ότι είναι ακριβώς ο ίδιος αριθμός, μόνο που τα εκατοστά και τα χιλιοστά πλέον είναι σαν να έχουν χαθεί. Σαν να είναι, δηλαδή, μηδενικά. Κάτι τέτοιο είναι, έτσι. Ο αριθμός μας, δηλαδή, παιδιά, ο αριθμός είναι σχεδόν ίδιος πριν και μετά τη στρογγυλοποίηση. Η μόνη αλλαγή, παιδιά, παρατηρείται εδώ. Στα εκατοστά και τα χιλιοστά. Αυτά, δηλαδή, είναι σαν να εξαφανίστηκαν, σαν να έγιναν μηδενικά. Άρα, παιδιά, που έγινε στο κιλοποίηση, παιδιά? Δεν έγινε και πάλι στα πού? Κάτσε. Στα εκατοστά. Στα εκατοστά έγινε. Για να δούμε, παιδιά. Άμα πάρω αυτό τον αριθμό, να το καταλάβουμε, και το στρογγυλοποιήσουμε πού? Το στρογγυλοποιήσουμε, λέει η Αγγελική, λέει να το στρογγυλοποιήσουμε στα εκατοστά, στο 2. Αν, παιδιά, το στρογγυλοποιήσουμε στα εκατοστά, δηλαδή στο 2, θα προκύψει ο αριθμός 502,6. Για να δούμε λίγο. Πες ότι το στρογγυλοποιούμε στα εκατοστά, στο διαράκι. Για να δούμε τα βήματα. Πρώτο βήμα της στρογγυλοποίησης, τι λέει? Πρώτο βήμα, προσδιορίζουμε, λέει, τη θέση του ψηφίου στην οποία θα κάνουμε τη στρογγυλοποίηση. Ας πούμε, παιδιά, ότι είναι αυτό που λέει η Αγγελική και είναι το διαράκι, τα εκατοστά.
Ωραία. Πάμε στο επόμενο βήμα. Δεύτερο. Εξετάζουμε, λέει, το ψηφίο που βρίσκεται αμέσως δεξιά. Ποιο ψηφίο, παιδιά, είναι αμέσως δεξιά? Το 3. Μας λέει εδώ, αν το ψηφίο που είναι αμέσως δεξιά είναι ή το 0 ή το 1 ή το 2 ή το 3 ή το 4, θα κάνουμε αυτά τα βήματα. Εάν το ψηφίο που είναι αμέσως δεξιά είναι ή το 5 ή το 6 ή το 7 ή το 8 ή το 9, θα κάνουμε τα άλλα βήματα. Λοιπόν, εμάς, παιδιά, το ψηφίο που είναι αμέσως δεξιά είναι το 3. Το 3, παιδιά, που είναι, εδώ είναι. Άρα θα κάνουμε ό,τι λέει εδώ πέρα, σε αυτά εδώ τα βηματάκια. Τι λέει? Τότε, λέει, αντικαθιστούμε το ψηφίο αυτό και όλα όσα είναι δεξιά του με το 0. Άρα τι σημαίνει? Αυτό εδώ το ψηφίο αντικαθίσταται με το 0. Τι πήραμε, λοιπόν, παιδιά? 502,62. Το μηδενικό δεν πιάνει, είναι στο τέλος του δεκαδικού μέρους και δεν πιάνει. Άρα, παιδιά, ένα λεπτάκι. Αυτό που λέει η Αγγελική δεν ισχύει. Γιατί δεν ισχύει? Εάν η στρογγυλοποίηση γινόταν στα εκατοστά που είπε η Αγγελική, στο διαράκι δηλαδή, θα παίρναμε τον αριθμό 502,62. Εμείς όμως δεν πήραμε το 502,62. Η εκφώνηση μας λέει ότι ο αριθμός μετά τη στρογγυλοποίηση είναι 502,6. Είναι διαφορετικό, λοιπόν. Άρα η στρογγυλοποίηση δεν έγινε στα εκατοστά, Αγγελική. Έγινε πού? Η στρογγυλοποίηση, παιδιά, μήπως έγινε... Τι λέει ο Άγγελος? Ο Άγγελος λέει, μήπως, δάσκαλε, έγινε η στρογγυλοποίηση τελικά στα δέκατα? Για να δοκιμάσουμε, παιδιά. Εάν πάρουμε αυτόν εδώ τον αριθμό και τον στρογγυλοποιήσουμε στα δέκατα, ποια είναι τα δέκατα? Το εξαράκι. Εάν, λοιπόν, πάρουμε τον αριθμό 502,623 και τον στρογγυλοποιήσουμε στα δέκατα, που είναι το εξαράκι, για να δούμε, θα μας προκύψει, παιδιά, ο αριθμός που λέει εδώ πέρα, 502,6. Αν μας προκύψει όντως αυτός, τότε ναι, η στρογγυλοποίηση, παιδιά, έχει γίνει στα δέκατα. Λοιπόν, για να ακολουθήσουμε πάλι, παιδιά, εδώ τους κανόνες που λέει. Πρώτο βήμα είναι τι? Το πρώτο βήμα, παιδιά, της στρογγυλοποίησης είναι αυτό που λέει. Να προσδιορίζουμε τη θέση του ψηφίου στην οποία θα κάνουμε τη στρογγυλοποίηση. Ας πούμε, παιδιά, ότι είναι αυτό που είπε ο Άγγελος. Ότι, δηλαδή, η θέση του ψηφίου όπου κάνουμε τη στρογγυλοποίηση είναι τα δέκατα. Το εξαράκι. Ας πούμε ότι αυτό το βήμα το κάνουμε. Για να πάμε στο δεύτερο βήμα τώρα. Εξετάζουμε, λέει, το ψηφίο που βρίσκεται αμέσως δεξιά. Ποιο ψηφίο, παιδιά, είναι αμέσως δεξιά? Αμέσως δεξιά, παιδιά, είναι το διαράκι. Αμέσως δεξιά, δηλαδή, από αυτό που έχουμε, που θέλουμε να κάνουμε τη στρογγυλοποίηση, έτσι. Οι κανόνες, παιδιά, είναι ακριβώς οι ίδιοι με τους κανόνες που λέγαμε για τη στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς. Ακριβώς οι ίδιοι. Εάν, λοιπόν, το ψηφίο που είναι αμέσως δεξιά είναι ή το 0 ή το 1 ή το 2 ή το 3 ή το 4, θα κάνουμε αυτά τα βήματα. Εάν το ψηφίο που είναι αμέσως δεξιά είναι ή το 5 ή το 6 ή το 7 ή το 8 ή το 9, θα κάνουμε τα άλλα βήματα. Εμάς, παιδιά, το ψηφίο που είναι αμέσως δεξιά είναι το διαράκι. Το διαράκι, παιδιά, είναι εδώ πέρα. Να το διαράκι. Άρα τι λέει να κάνουμε? Τότε, λέει, αντικαθιστούμε το ψηφίο αυτό και όλα όσα είναι δεξιά του με το 0. Άρα, παιδιά, αυτό το ψηφίο, αυτό, το 2 δηλαδή, αντικαθίσταται με το 0 και όλα όσα είναι δεξιά του. Άρα και το άλλο, το επόμενο, γίνεται και αυτό μηδενικάκι. Άρα, παιδιά, τι πήραμε? Πήραμε 502,6. Τα μηδενικά, είπαμε. Τα μηδενικά που είναι στο τέλος του δεκαδικού μέρους ενός αριθμού, δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Άρα, παιδιά, τι πήραμε? 502,6. Όντως, δηλαδή, πήραμε, παιδιά, αυτό που μας λέει η εκφώνηση. Άρα, πράγματι, Δανάη έχει σωστά, έχει σωστή άποψη ο Άγγελος, έτσι. Έχει δίκιο ο Άγγελος, παιδιά, που λέει ότι στο κυλοποίηση είναι στα δέκατα. Άρα, παιδιά, τον τελευταίο αριθμό που μας έδινε η άσκησή μας, το 502,623, τον στρογγυλοποιήσαμε στα δέκατα, δηλαδή στο εξαράκι, και πήραμε, παιδιά, τον αριθμό 502,6. Το στρογγυλοποιήσαμε, λοιπόν, στα δέκατα. Απολαυστική άσκηση, παιδιά, πάνω στη στρογγυλοποίηση με τη φίλη μας τη Δανάη και όλους τους δασκάλους σου του κέντρου Αρνός. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλοι σας, παιδιά, και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.